Είστε ο Αστέρας ως καινούργια ομάδα, φέρνει το καινούργιο σε όλα τα επίπεδα. Έτσι και οι φίλαθλοι του είναι φίλαθλοι με διαφορετική κουλτούρα, με διαφορετική φιλοσοφία και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Θέλουμε οι φίλαθλοι μας να φέρουν το καινούργιο, θέλουμε να είναι μακριά από βία, θέλουμε να υποδέχονται τους αντιπάλους φιλικά. Λογικό είναι, ποδόσφαιρο είναι κάποιες φορές σε επίπεδο φραστικό ίσως και εμείς να έχουμε παρεκτραπεί, όμως αυτό το οποίο πρεσβεύουμε είναι ότι η Τρίπολη είναι φιλόξενη τόσο για την αντίπαλη ομάδα όσο και για τους αντίπαλους οπαδούς. Πιστεύουμε στο fair play, πιστεύουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ανταγωνιστικό μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές του αγωνιστικού χώρου και από εκεί και πέρα θέλουμε να κάνουμε φιλίες. Έτσι λοιπόν καλούμε τον κόσμο, τον φίλαθλο και τον γύρο περιοχών να στηρίξουν την ομάδα μας, να στηρίξουν τον Αστέρα αυτή την πραγματικά καινούργια πρόταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μαζί με αυτούς τους φιλάθλους να δημιουργήσουμε έναν καινούργιο πυρήνα φιλάθλων που θα βοηθήσει αυτή την ομάδα να πάει ακόμα ψηλότερα. Και ένα μήνυμα προς τους φιλάθλους, ο πύχης έχει ανέβει ψηλά, οπότε και οι απαιτήσεις ανέβαινε. Ναι, θέλω να τους ευχαριστήσω καταρχάς, διότι μας βοηθούν πάρα πολύ. Βοηθούν και την διοίκηση να μπορεί να έχει δυνάμεις να κάνει ακόμα περισσότερα, αλλά και κυρίως τους ποδοσφαιριστές μας όταν αγωνίζονται, έτσι ώστε να φτάνουν στη νίκη και με τη δική τους προσπάθεια. Είναι παιδιά που μπορεί να μην είναι πολυπληθή, όμως είναι παιδιά με ψυχή, είναι παιδιά τα οποία στέκονται δίπλα στην ομάδα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω ότι τα προσεχή χρόνια θα έχουμε δημιουργήσει μια τέτοια ομάδα φιλάθλων που και σε αυτό το κομμάτι ο Αστέρας θα είναι περήφανος. Ομάδα χωρίς φιλάθλους είναι σαν ένα σώμα χωρίς καρδιά. Έτσι εγώ το βλέπω και το χαρακτηρίζω. Ο Αστέρας Τρίπολης προσπαθεί πάρα πολύ σε όλα τα μέτωπα, σε όλα τα επίπεδα να ανεληχθεί σαν ομάδα και πρέπει να έχει μαζί του μια βάση φιλάθλων δυνατή που να τον στηρίζει στις δύσκολες κυρίως στιγμές και να πανηγυρίζει τις χαρές μαζί του. Είστε συντοπίτες με τα περισσότερα παιδιά, σχεδόν με όλα τα παιδιά. Σίγουρα και αυτό έχει ξεχωριστή σημασία για εσάς, γιατί σας αγαπούν και ιδιαίτερως, έτσι. Ναι, έχει ξεχωριστή σημασία. Εγώ νιώθω περήφανος που αυτή τη στιγμή εργάζομαι σε μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας, η οποία έχει τη βάση της στην πόλη μας. Και εγώ προσωπικά έχω ανάγκη τη στήριξη αυτών των παιδιών, όπως και οι ποδοσφαιριστές. Μακάρι να δίνουμε την ψυχή μας και να δίνουμε χαρές σε αυτόν τον κόσμο. Θέλουμε όμως να πούμε το εξής, εκ μέρους των παιχτών θέλω να πω ότι έχουμε ανάγκη τον κόσμο δίπλα μας, κυρίως στις δύσκολες στιγμές. Εντάξει, το τι μας έχει κάνει να την αγαπήσουμε νομίζω είναι ξεκάθαρο και το βλέπουν όλοι οι υγιείς φίλαθλοι, όλοι οι φίλαθλοι σε όλη την Ελλάδα. Είναι η επιτυχία στα κατορθώματά της, αλλά πέρα από αυτό το πιο βασικό, γιατί μια ομάδα δεν είναι μόνο στις επιτυχίες, πρέπει να την ακολουθάμε και στις αποτυχίες και στα δύσκολα έτσι, αποτελέσματα, είναι ότι είναι η ομάδα της πόλης μας και νομίζω θα ήταν απαράδεκτο, θα ήταν, δεν χωράει στο νου κάποιου να μην υποστηρίζει την ομάδα από την πόλη του. Μέσα σε εισαγωγικά, δουλειά των φιλάθλων είναι να υποστηρίζουν και την ομάδα, όπως είπες και εσύ, και στις κακές στιγμές. Πιστεύει ο Αστέρας έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο? Κοίταξε να δεις, αν δεν υπάρχουν κακές στιγμές για μια ομάδα, πολύ απλά δεν θα γίνει ποτέ μεγάλη ομάδα. Μέσα από τις κακές στιγμές νομίζω ότι όλοι αγαπάμε περισσότερο την ομάδα μας. Ο Αστέρας φέτος και γενικά τα τελευταία χρόνια μας έχει μάθει μόνο στις καλές. Τώρα γκρινιάζουμε και λίγο αν κάνουμε κανένα χ, χάσουμε κανένα παιχνίδι, στο πρόγραμμα είναι γι' αυτό. Το σημαντικό είναι ότι η ομάδα είναι μεγάλη, μεγαλώνει και θα μεγαλώνει για πολύ καιρό ακόμα. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα νομίζω από τον Αστέρα. Και νομίζω ότι μαζί με τον Αστέρα μεγαλώνει και ο κόσμος. Και όταν λέω μεγαλώνει, εννοώ αυξάνεται και είναι κοντά στην ομάδα. Πώς προσπαθείτε έτσι να φέρνετε και τα μικρά παιδιά στο γήπεδο και να τα κάνετε παιδιά της κερκίδας, να τραγουδούν τα συνθήματα του Αστέρα? Καταρχήν, για πολλούς κόσμους που δεν το ξέρει, υπάρχει ήδη λειτουργεί ένας σύνδεσμος. Ο οποίος σύνδεσμος, δεν ξέρω τι έχει ο κόσμος στο μυαλό του για το σύνδεσμο, αυτός ο δικός μας είναι τελείως διαφορετικός. Εκεί μαζευόμαστε, βλέπουμε τα παιχνίδια της ομάδας μας όταν δεν μπορούμε να είμαστε κοντά. Και από εκεί και πέρα συζητάμε και μιλάμε με τα παιδιά. Αν έρθετε μια φορά θα δείτε ότι το 80% που έρχονται στο σύνδεσμο είναι ηλικίας κάτω από 16 χρονών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον, για την ομάδα, έτσι. Και το όνειρό σας και για την ομάδα αλλά και για τον σύνδεσμο, γιατί όχι? Εντάξει, το όνειρό μας νομίζω ότι σε λίγο καιρό για την ομάδα θα πραγματοποιηθεί. Είναι όπως έχουμε πει η κατάκτηση ενός τίτλου, είναι η έξοδος της Champions League. Κάτι που ίσως στο παρελθόν ακουγόταν έτσι
πολύ ονειροπόλο να το πω, όμως βλέπουμε ότι είναι αρκετά χειροπιαστό με την εικόνα της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Τώρα, όπως είπε και ο Κώστας, αυτό που προσπαθούμε έτσι εμείς για το σύνδεσμο είναι όσο το δυνατόν τα νέα παιδιά να γίνουν αστέρας, κάτι που νομίζω ότι έχει γίνει πραγματικότητα. Βλέπουμε νεαρές ηλικίες είναι αστέρας, βλέπουμε νεαρά παιδιά με την μπλούζα του αστέρα να βγαίνουν έξω στην πόλη. Ήδη εδώ, αν δείτε και στο τραπέζι, ένα τραπέζι αποτελείται από παιδιά κάτω των 15 ετών και νομίζω αυτός είναι ο στόχος μας, όχι μόνο μας, αλλά και της ομάδας του αστέρα, και αυτό είναι το πιο ελπιδοφόρο. Και μία ευχή και από εσάς. Υγεία πάνω απ' όλα στους ποδοσφαιριστές, στον κόσμο και σε όλους τους προπονητές και στην διοίκηση. Και εύχομαι Champions League και ένα κύπελλο, τουλάχιστον ένα τρόπαιο.